Ο αναμενόμενο διπλασιασμό του πληθυσμού στο Καστέλι και τι γύρω περιοχέ μέσα στα επόμενα χρόνια, με ορίζοντα την έναρξη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, αλλάζει το χάρτη τη περιοχή του Δημού που τρέχει για να προλάβει τι εξελίξει σε σχέση με τι προβλέψει του ειδικού πολεοδομικού που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Όλε οι μελέτε δείχνουν λοιπόν διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τις αντίστοιχες υποδομές για να υποδεχτούμε τον κόσμο. Υποδομές κοινωνικές, υποδομές εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και βέβαια όλα όσα συνάδουν και προϋποθέτουν αυτήν την ανάπτυξη σε επίπεδο οδικών υποδομών, δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων και αντίστοιχων λειτουργιών. Ηδη τα δεδομένα που προκύπτουν από την εγκατάσταση στην περιοχή πολιτών που απασχολούνται στο έργο κατασκευή του αεροδρομίου προειδεάζουν για τι ανάγκε στέγαση νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο προοδεύουν οι εργασίε. Το παράδειγμα τη αύξηση κατά 50% του αριθμού των παιδιών προσχολική ηλικία που έχουν εγγραφεί φέτο στο Καστέλι είναι χαρακτηριστικό. Ενδιαφέρον για να κατοικήσουν στην περιοχή θα το έχουν πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι που θα εργαστούν και θα επιχειρήσουν με αφορμή το νέο αεροδρόμιο. Οι όσοι εργάζονται ήδη και αυτό έχει φανεί με την αύξηση των παιδιών στα σχολεία. Θα σας πω το παράδειγμα του νηπιαγωγείου Καστελίου όπου από 42 παιδιά πριν από δύο χρόνια έχουμε τώρα πάνω από 65. Η κατά 50% αύξηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο δείχνει την τάση η οποία θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Το ειδικό πολεοδομικό αναμένεται να καθορίσει τα όρια των οικισμών και τη χρήση γη. Οι απαιτήσει για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, την ενοικίαση αλλά και την ανέγερση νέων κατοικίων αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όπω και οι ανάγκε για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών σε οδικά έργα στον τομέα τη εκπαίδευση αλλά και ευρύτερα στι δημόσιε δομέ. Με γνώμονα τον κρίσιμο χαρακτήρα του σωστού πολεοδομικού σχεδιασμού για όλη την επικράτεια του Δήμου Μινώα απεδιάδο, καθώ μέσω αυτού θα καθορίσει καθοριστούν και οι όρια ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων κτηρίων, ο Βασίλη Κεγκέρογλου απέσπασε ήδη τη δέσμευση του Υφυπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια Νίκου Ταγαρά για διαβούλευση απευθεία με την τοπική κοινωνία πέρα από την ηλεκτρονική μορφή που προβλέπεται. Πάνω στο ειδικό πολεοδομικό λοιπόν θα χτιστεί η ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα και η κεστική ανασυγκρότηση. Άρα έχουμε την αντιμετώπιση δύο προκλήσεων αφενός του σεισμού και των επιπτώσεών του, και αφετέρου τη προοπτική από το νέο αεροδρόμιο, που κοινή βάση έχουν το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την περιοχή.